Γεια σας. Θα δείξουμε σε αυτό το βίντεο πώς μπορούμε να κάνουμε επεξεργασία βίντεο μέσα από κινητό ή tablet με μια εφαρμογή που λέγεται VN Video Editor. Είναι δωρεάν. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android και για iOS. Θα την ανοίξω τώρα λοιπόν. Είμαι λοιπόν στην αρχική οθόνη. Εδώ κάτω είναι τα projects, τα έργα που έχω κάνει και τα works είναι τι βίντεο έχω παράγει. Θα πάω εδώ κάτω που είναι το scene και θα επιλέξω νέο project. Αυτόματα θα σαρώσει η εφαρμογή, τα βίντεο και τις φωτογραφίες που έχω στη βιβλιοθήκη μου και μπορώ να επιλέξω από εδώ βίντεο και φωτογραφίες για να συνθέσω ένα βίντεο. Θέλω τουλάχιστον δηλαδή μια φωτογραφία ή ένα βίντεο για να ξεκινήσω. Εδώ θα βάλω δύο βίντεο κλιπ που έχω ήδη κατεβάσει. Θα πατήσω το βελάκι δεξιά. Και βλέπουμε τα εισάγει εδώ κάτω στη γραμμή του χρόνου τα δύο κλιπ. Και σέρνοντας δεξιά αριστερά πηγαίνω στο σημείο, το χρονικό σημείο που θέλω. Και εδώ πάνω είναι, μπορώ να κάνω αναπαραγωγή. Και κάτω εμφανίζονται τα εργαλεία έχουν διάφορα εργαλεία μπορείτε να εφαρμόσετε σε ένα κλιπ. Τώρα έχω επιλεγμένο, βλέπουμε επιλέγουμε κάθε φορά εμφανίζεται ως κίτρινο, αυτό εδώ δεξιά. Θέλω να το κόψω λίγο, θα πατήσω το trim, το τριμάρισμα δηλαδή, όπου κόβω από δεξιά ή από αριστερά. Θα το κάνω από δεξιά εγώ. Κάπως έτσι να γίνει, γύρω στα 7 δευτερόλεπτα. Με το κάτω το, το κουμπάκι εδώ κάνω επικύρωση της αλλαγή μου. Αν θέλω να κόψω, να διαιρέσω ένα κλιπ, υπάρχει το split. Βλέπουμε εδώ, διαιρούμε ένα κλιπ σε δύο κομμάτια και έτσι μπορώ να αφαιρέσω ενδιάμεσες σκηνές. Τα κάνω εγώ ανέρεση. Και κάπως έτσι ράβουμε και κόβουμε το βίντεό μας. Αν θέλω να αλλάξω τη σειρά με πατημένο πάνω σε ένα κλιπ μπορώ να το πάω σε όποια σειρά θέλω, το βάλω εδώ στην αρχή, μετακινήθηκε. Με το scene εδώ μπορώ να βάλω μια μετάβαση ανάμεσα τους, διάφορα είδη μεταβάσεων. Και επιλέγω εδώ επικύρωση αν θέλω τη διάρκεια της μετάβασης εδώ στο duration και πατάω επικύρωση. Έτσι μπορώ να κάνω μια πολύ απλή επεξεργασία βίντεο. Εδώ μου βάζει το τέλος και μια κάρτα τίτλου, η οποία όμως μάλλον υπάρχει ένα μα στην εφαρμογή. Δεν βρήκα τρόπο να αλλάξω εδώ το κείμενο. Πιστεύω σε μια ενημέρωση να διορθωθεί αυτό. Θα το διαγράψω λοιπόν. Μπορώ να βάλω κείμενο με, σε ένα κλιπ με το κουμπάκι εδώ το text. Βλέπετε πάνω εδώ πάνω αριστερά και βάζω ένα κείμενο text να βάλω εδώ να διαλέγω το στυλ του έχει διάφορα στυλ βάλω αυτό το standard ή αυτό το standard και πατάω συνεχίζω όμως με εδώ το πληκτρολόγιο για να βάλω και το κείμενό μου νομίζω εδώ είναι η κολυμβήθρες στην πάρο στην άουσα της Πάρου και βλέπουμε μπήκε το κείμενο πάνω στη γραμμή εδώ και να αλλάξουμε το χρόνο του, να το μετακινήσουμε και αφού το επιλέξω μπορώ να κάνω edit ξανά, να βάλω να αλλάξω το χρώμα του, έχει διάφορα στυλ εδώ δεν μου εμφανίζεται όμως για να δούμε τι συμβαίνει. Ναι, γιατί έχω τη γραμμή του χρόνου, δεν την έχω. Είμαι εδώ. Edit να αλλάξω το χρώμα ή βάζω ένα απλό χρώμα ή κάποια στυλ που έχει εδώ έτοιμα και πατάω επικύρωση και αν θέλω να το σύρω να το μεγαλώσω λίγο με τον ίδιο τρόπο μπορώ να βάλω κείμενο και εδώ και αν θέλω να βάλω μια κάρτα τίτλου στην αρχή στο τέλος με το συν το κουμπάκι το συν εδώ δεξιά να επιλέξω subtitle θα βάλει ένα κείμενο εδώ πάνω και να το αλλάξω αυτό γράφω λοιπόν τέλος και και γράφω και τον υπότιτλο το μεγαλώνω αυτό να το κάνω πάλι edit να αλλάξω τη θέση του κάπως έτσι και από εδώ πάνω αριστερά μπορώ να βάλω μουσική με το κουμπάκι εδώ αριστερά να επιλέξω ή να έχω γραφήσω ή να εφέ ή μουσική η οποία μπορώ να έχω αποθηκευμένη στη συσκευή μου ή να πατήσω εδώ που λέει διάφορες κατηγορίες να βάλω κάποια από τα έτοιμα τραγούδια να το κάνω λήψη αυτή τη στιγμή και να το κάνω επιλογή choose για να μπει ως αρχείο ήχου και αυτόματα παίρνει τη διάρκεια που πρέπει βλέπουμε εδώ να το βάλω και ένα fade in στην αρχή να είναι πιο ο, ομαλό και στο τέλος και να μειώσω την έντασή του αν είναι δυνατή η ένταση Μπορώ να το ακούσω αν θέλω και με επικύρωση βλέπουμε ότι θα μπει πάνω ο ήχος, πάνω εδώ με το MOV. Και αν θέλω μπορώ σε κάθε κλιπ να εφαρμόσω κάποιο από τα FE, τα φίλτρα που έχει εδώ, κάποια φίλτρα, να αλλάξω το χρωματικά ή να βάλω κάποιο από τα FE με κίνηση. Και επίσης μπορώ να αλλάξω το κάδρο μιας εικόνας με τα δύο, δα, με τα δύο δάχτυλα να, να μεγαλώσω ή να μικρύνω, να περιστρέψω την εικόνα μου. Και από εδώ πάνω ρυθμίζουμε το λόγο διαστάσεων. Εδώ έχει πάρει τον αρχικό, δηλαδή αυτό που είχαν τα τα βίντεο. Αν θέλω να το ορίσω πιο ξεκάθαρα, αν θέλω να είναι με ευρεια 16 16-9 ή αν είναι για κοινωνικά δίκτυα υπάρχει ένα προ ένα διάφορα είδη λόγου διαστάσεων. Α το κάνω ένα κλασικό βίντεο 16-9. Μπορώ να δω λίγο μια προεπισκόπηση του βίντεο και αφού τελειώσω πατάω το save και ξανά να το ανοίξω μπορούσα κατευθείαν με το export να κάνω εξαγωγή θα αφήσω εδώ τις ρυθμίσεις όπως είναι και θα πατήσω το επικύρωση Και θα γίνει τώρα η εξαγωγή σε ένα αρχείο βίντεο. Δίνω εδώ ένα τίτλο και μια περιγραφή, αν θέλω. Και μπορώ να το αποθηκεύσω στο album στη συσκευή μου. Και αν θέλω να το αποθηκεύσω online στην εφαρμογή, θα το κάνω εγώ απλά αποθηκεύση στη συσκευή μου. Οπότε θα το βρω εγώ στη συλλογή αν πάω στη συσκευή μου εκεί που αποθηκεύονται οι φωτογραφίες και τα βίντεο θα το βρω εδώ. Αυτό εδώ που μόλις έκανα τώρα. Και έτσι δείξαμε πώς μπορούμε να κάνουμε επεξεργασία βίντεο από το κινητό μας με την εφαρμογή, με την εφαρμογή VN Video Editor.